και με τον κύριο Νίκο Κάκο, εργαζόμενο στη ΛΑΡΚΟ. Κύριε Αδαμίδη, διάβασα κάποιες δηλώσεις σας σχολιαστικού περιεχομένου επί της συνέντευξης που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλετε να μας πείτε και σε εμάς τώρα τι μέλη γενέστε, τι θα γίνει, που θα παρκάρουν 30.000 οικογένειες βόρειο Ελλαδίτες? Είναι εντυπωσιακός ο κινησμός με τον οποίο δήλωσε αυτά τα πράγματα στην γερμανική εφημερίδα του Μπίτο, ο πρωθυπουργός της χώρας. Με λίγα λόγια δηλαδή είπε ότι θα κλείσουν θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία και στην Αρκαδία και θα ανοίξουν νέες θέσεις στις εταιρείες γερμανικών συμφερόντων. Θα ανοίξουν δουλειές στη Γερμανία. Αυτό από έναν πρωθυπουργό της χώρας, λέγοντας μάλιστα, προτρέποντας, είπαμε, προτρέποντας, λέγοντας τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας ότι κάτι άλλο πρέπει να βρείτε να κάνετε, δεν το περίμενε κανείς και θεωρούμε ότι... Είναι λίγο περίεργο να λες, ας πούμε, στους Έλληνες, εσείς θα πάτε στην ανεργία και να δηλώνει στην Bild ότι ευτυχώς οι Γερμανοί άνεργοι θα βρουν ευρείες. Είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω γιατί το έκανε ή σε τι στιγμή και το είπε. Ή για ποιο πολιτικό λόγο το έκανε. Ναι. Εμείς ξέρουμε γιατί το είπε. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση από την κυβέρνηση σήμερα και επειδή είναι μεθαύριο την Παρασκευή είναι και η Παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος. Ναι. Για την χώρα μας θα γιορτάσουμε την ημέρα προστασίας των συμφερόντων φυσικού αερίου. Γιατί κλείνοντας τις μονάδες τις λιγνητικές οι οποίες μπορούν να δουλέψουν γιατί είναι και σύγχρονες τεχνολογίες, στη θέση τους θα μπουν μονάδες φυσικού αερίου και αυτές για να δουλέψουν πρέπει να κλείσουν. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αλλά και εσείς εν γνώση που λέμε των συνεπειών του νόμου θα μου απαντήσετε ποιοι έχουν συμφέροντα αυτή την ώρα να κλείσουν βιαίως και όχι με προγραμματισμένο χρόνο τις μονάδες. Όσοι δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στο φυσικό αέριο, είναι 5 οικογένειες που δραστηριοποιούνται στο φυσικό αέριο και άλλες 5 οικογένειες που κουβαλάνε φυσικό αέριο στη χώρα μας. Αυτοί λοιπόν με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων θα κερδοσκοπήσουν. Θα αποκτήσουν από αυτή τη δουλειά. Όχι, θέλω να ξέρω τον τζίρο. Οι φίλοι τηλεθεατές λένε, ας πούμε, για να πάνε στην ανεργία, στην πείνα. 30.000 οικογένειες, ποιος είναι ο τζίρος, το κέρδος των 10 οικογενειών που λένε εσείς? Αν μιλάμε για αρκετά δισεκατομμύρια τώρα. Ετησίως. Προφανώς, αν υπολογίσει κανείς ότι από την παραγόμενη αυτή ενέργεια που γίνεται σήμερα από την ΔΕΗ, αυτή θα σταματήσει να λειτουργεί, και να συμμετέχει στη ζήτηση όλα αυτά τα χρήματα που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Ξέρετε, η ΔΕΗ είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια τζίρο κάνει το χρόνο. Μα ΔΕΗ, περίπου 5 δισεκατομμύρια τζίρο. Όχι, λέω οι προμηθευτές τι θα βγάλουν, 2 δις, 1 δις, 3 δις. Οι προμηθευτές θα βγάλουν πολλά, τώρα αυτά εξαρτάται και τα κοινωνικά. Όχι, εσείς ως γενόπ ΔΕΗ θα πρέπει να έχετε σαφείς εκτιμήσεις για να μπορέσετε να αντισταθείτε ή τουλάχιστον να διασώσετε ό,τι σώσετε από πλευράς εργαζομένων. Εγώ να σας πω και μετά κάτι απλό. Στην Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην Μεγαλόπολη, τροφοδοτούνται οι κάτοικοι εκεί της περιοχής με τηλεθέρμανση για να ζεσταίνονται τους 8 μήνες χειμώνα και περισσότερο που υπάρχουν εκεί και τώρα έχουν ένα κόστος πολύ μικρό. Αυτό το κόστος σε σχέση με το οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Όταν θα κλείσει η λιγνητική δραστηριότητα, αυτή οι κάτοικοι, περισσότερες από 200.000 περίπου κάτοικοι, 150.000 κάτοικοι, θα αναγκάζονται να θερμαίνονται με φυσικό αέριο. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο κλείνουν τα λιγνητικά. Μάλιστα. Όλα είναι ευνοητά. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω βέβαια είναι η βία. Όπως επίσης και η δήλωση ότι εδώ θα να κάνουν κάτι, ότι οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί και να βρουν δουλειά οι Γερμανοί. Αυτό δεν το καταλαβαίνω πολύ. Αλλά πείτε μου κάτι, ποιο είναι το μέλλον της ΔΕΗ? Διάβασα σήμερα στον Ελληνικό Τύπο την προετοιμασία να δοθούν τα νερά, όλα τα νερά. Στη ΔΕΗ τι γίνεται εκεί πέρα, εσείς ως πρόεδρος τι μαθαίνετε? Δυστυχώς η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει όλες τις δημόσιες δομές που είναι στην υπηρεσία
του καταναλωτή, του πολίτη και είναι δημόσια αγαθά σε ιδιωτικά συμφέροντα γιατί έχει σίγουρη κερδοφορία. Αυτό γίνεται με τη ΔΕΗ, αυτό ετοιμάζουν με τα νερά, αυτό ετοιμάζουν και με τα δίκτυα. Μιλάμε για μια πλήρη ιδιωτικοποίηση για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που προφανώς θα τα αγοράσουν. Ναι, μα τώρα έχουμε μεγάλη ανεργία λόγω lockdown. Ο COVID-19, η καθυστέρηση επιστροφής στην κανονική εργασία, στη λειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων όλων των μορφών έφερε ανεργία. Γιατί να προσθέσουμε άλλους 30.000 άμεσα τώρα βορειοελλαδίτες. Τι έφταιγαν οι άνθρωποι τώρα μέσα να ψάχνουν για δουλειές. Εγώ ξέρω ότι στην απογραφή του 2021 η Δυτική Μακεδονία θα απολέσει πληθυσμό, θα έχουμε αστιφυλία. Δεν συζητάω για το 31, την απογραφή του 31 θα θυμίζει προπολεμικές επαρχιακές πόλεις, να μην πω κομοπόλεις.